Έλα, καλώς ήρθες, γεια σου, μη φύγεις γιατί θα κάνουμε παλαβά πράγματα. Εδώ στο κανάλι κάνουμε τέτοια παλαβά πράγματα, λοιπόν, γιατί μας αρέσει και γουστάρουμε. Έλα τώρα να δεις τι υπέροχο πράγμα θα κάνουμε. Έχω κάνει κάτι αντίστοιχα βέβαια βίντεο στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά διαφοροποιείται, θα κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, ξέρετε λοιπόν τη λατρεία μου για την αριθμολογία. Ασχολούμαι πολλά πράγματα, με αστρολογία, με αριθμολογία, με ρούνους κτλ. Όμως είναι πολύ σημαντικό εδώ τώρα, σε αυτό που θα κάνουμε, να καταλάβουμε το εξής. Η αριθμολογία πάντα στην αρχαία Ελλάδα και ειδικότερα μέσα από τον Πυθαγόρα αλλά και σε άλλους λαούς, Μεσοποταμία, αρχαία Αίγυπτο κτλ., έπαιζε μεγάλο ρόλο. Εντάξει, οι αριθμοί ήταν πάρα πολύ σημαντικοί. Η ημέρα λοιπόν γέννησης, η ημερομηνία του μήνα, δηλαδή η ημέρα του μήνα που έχεις γεννηθεί, πρώτο του μήνα, δύο του μήνα, τρεις του μήνα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και δηλώνει επίσης και κατά κάποιο τρόπο λίγο και το πεπρωμένο σου. Εντάξει, πού θα προχωρήσεις και πώς θα πας. Θα μάθουμε τώρα εδώ πέρα κάποιες λεπτομέρειες γενικότερα, αν και η αριθμολογία, για να μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστική αριθμολογία ανάλυση, πρέπει να σου πάω τώρα να κάνουμε ανάλυση και να αναλύσουμε, να είναι λίγο σοφιστικέ, ας το πούμε, με κάποιες αναλύσεις κτλ. Αλλά η ημερομηνία όμως γέννησης είναι και αυτή πολύ ισχυρή, πολύ δυνατή και μπορεί να δώσει πάρα πολλές λεπτομέρειες και να περιγράψει τις ενέργειες εκείνες και τη δύναμη του αριθμού που έχεις εσύ γεννηθεί. Τι θα κάνουμε, κάτι πάρα πολύ απλό. Εδώ πέρα υπάρχουν 31 κάρτες. Ναι. Δεν τις βρίσκω πουθενά αυτές τις κάρτες. Είναι πανέμορφες. Κοίτα εδώ. Πανέμορφες κάρτες. Απίστευτα χρώματα. Κοίτα εδώ. Τώρα τι δουλειά έχει γίνει εδώ. Απίστευτες κάρτες. Εγώ τις έχω φτιάξει. Δεν υπάρχουν στο εμπόριο και φυσικά δεν τις πουλάω. Λοιπόν, είναι σαν τα παιδιά μου. Και θα δούμε μία-μία κάρτα. Δεν θα σου αναλύσω εδώ τι λέει, τι γράφει αυτή η κάρτα. Όχι. Θα σε πάω σε κάποια άλλη μικρή λεπτομέρεια και θα επιλέγω ταυτόχρονα και από μία κάρτα ταρό και θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν να αναλύσουμε ημέρα λοιπόν γέννησης, μόνο ημέρα γέννησης, μην μπερδευτείς, εντάξει, ημέρα γέννησης, γεννήθηκα πρώτη του μήνα, δύο του μήνα, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι κτλ. Και θα το πάμε έτσι και θα σου πω κάποιες λεπτομέρειες που θα δεις ότι είναι στο ακριβώς. Και θα μία κάρτα ταρό για να το κλείνουμε σαν αποτέλεσμα. Η κάρτα νούμερο 1 φυσικά είναι ο ηγέτης, έτσι. Είσαι ένας ηγέτης, μπορείς να εκφράσεις τη δύναμή σου, είσαι πολύ ανεξάρτητος, ανεξάρτητη και πάρα πολύ δημιουργικός και δημιουργική. Μπορείς να ασχοληθείς με δουλειές κυρίως με δικές σου δουλειές, να κάνεις δικά σου πράγματα. Παρ' όλα αυτά μπορεί να δουλεύεις σε εταιρείες, αλλά να είσαι εντελώς ανεξάρτητος ή ανεξάρτητη, έτσι. Είσαι ο αρχηγός, το αρχηγόπουλο. Και η κάρτα που βγαίνει είναι και το μία βασίλισσα πεντάκτινο, πράγμα που σου δίνει και αρκετή δύναμη και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, μπορείς να τα καταφέρεις και στην οικογένεια και στο σπίτι και στην εργασία και να είσαι πραγματικό αρχηγόπουλο, έτσι. Μη μασάς. Ωραία λοιπόν. Ας τη βάλουμε ξανά μέσα. Νούμερο 2. Εδώ λοιπόν είσαι διπλωμάτης. Είναι ο αριθμός της διπλωματίας, έχεις τη δυνατότητα να πολύ μεγάλη διέστηση, μπορείς να κρατήσεις ισορροπίες, έχεις τα κλειδιά για μια πολύ ευτυχισμένη ζωή και επίσης σου αρέσει η ομορφιά, η τέχνη γενικότερα και μπορείς με το δικό σου τρόπο τυχόν δυσκολίες, παρεξηγήσεις, να τις φέρεις εις πέρας, να τις επιλύσεις, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη σε αυτό και βεβαίως σημαίνει και χάρισμα. Έχεις το χάρισμα της ενέργειας, της δύναμης και του λόγου και τα καταφέρνεις πάρα πολύ καλά στο να ξεπερνάς αυτές τις δυσκολίες και επίσης και τους τσακωμούς, έτσι θα έλεγα, με άλλους ανθρώπους. Ο αριθμός 3 λοιπόν, είσαι ενθουσιώδης. Ενθουσιάζεσαι πολύ, είσαι το κέντρο της παρέας, είσαι εκείνος ο οποίος μπορεί να τραβήξει με την άβρα του άλλους ανθρώπους και να τους, πώς το λένε, και επίσης αυτό σημαίνει και μπορεί να υπάρχει και φήμη. Ένας βασιλιάς μπαστούνι, έχεις όλη εκείνη τη δύναμη και την ενέργεια για να τα καταφέρεις. Διότι είναι και ένας καλλιτεχνικός αριθμός, χρειάζεται και πολλή ενέργεια, έχεις όραμα, μπορείς να γίνεις πολύ πετυχημένος, ξέρεις που θα πας και έχεις αρκετή δύναμη και αρκετή ενέργεια για να καταφέρεις πάρα πολλά πράγματα, εντάξει. Ωραία. Ο αριθμός 4. Λοιπόν, εσύ είσαι ο πρακτικός άνθρωπος, εκείνος ο οποίος μπορεί να δώσει όμως πολλή ελπίδα μέσα από τη δύναμή του. Πολλές φορές είσαι και ένας άνθρωπος όπου πιστεύεις στην σκληρή δουλειά και φυσικά είσαι πάρα πολύ έμπιστος και έμπιστη. Σε εμπιστεύονται οι άνθρωποι γενικότερα στην κρίση σου. Ο κόσμος μπορεί να γνωριστείς με πάρα πολλούς ανθρώπους, μπορεί να φέρεις πολλές επιτυχίες και ό,τι έχεις δουλέψει μέχρι στιγμής και έχεις δουλέψει σκληρά,
Επίσης εδώ είναι και ένας αριθμός ο οποίος έχει να κάνει και με την υψηλή εκπαίδευση, έτσι. Τα καταφέρνεις και γνωρίζεις την επιτυχία. Δεν σε εμποδίζει τίποτα, ξέρεις ότι χρειάζεται χρόνο, πάρε το χρόνο σου και θα έχεις και, πώς το λένε, θα πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Έχεις τη δύναμη να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Το 5. Το 5 είναι ο κοινωνικός, έτσι. Είναι πολύ κοινωνικός, είναι, πώς το λένε, έχει το ταλέντο της επικοινωνίας. Του αρέσει να ταξιδεύει, επαγγελματικά καταπιάνεται με αρκετά πράγματα και έχει και έναν ιδιαίτερο, θα έλεγα, ας το πούμε, μαγνητισμό. Και βεβαίως και στα επαγγελματικά, βγήκε μια κάρτα επαγγελματική κυρίως, για να δω, ναι. Είναι το 3 πεντάκτη, το καταφέρνει πάρα πολύ στα επαγγελματικά και βεβαίως μπορεί να πάει και σε ανθρώπους που και να ζητήσει τη βοήθειά του, βοήθεια από άλλους ανθρώπους και να το βοηθήσουν ή και εκείνος να βοηθήσει και φυσικά θεωρείται μέσα από συνεργασίες ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξειδίκευση, γνωρίζει κόσμο, υπάρχει και φιλοδοξία και το θεωρούν και έναν άνθρωπο πολύ καλό συνεργάτη και φυσικά βγάζει και χρήματα. Έχει την ικανότητα να βγάλει και χρήματα αρκετά στη ζωή του. Πάμε λοιπόν στο 6. Ο αριθμός 6 είναι γεννημένος, αν έχει γεννηθεί 6 του μήνα, έτσι, οποιοδήποτε μήνα, 6 12, 6 11, αλλά έχει γεννηθεί 6. Πάμε μόνο στην ημέρα γέννησης, λοιπόν. Εδώ. Λοιπόν, οπότε, εσένα σου αρέσει η οικογένεια, σου αρέσει η ομορφιά, η αρμονία, είσαι γεννημένος για την αγάπη, λοιπόν, ή γεννημένη για την αγάπη, δίνεις εκεί ιδιαίτερη σημασία. Και υπάρχει και βεβαίως και ένας εδώ πέρα βασιλιάς πεντάκτηνο, ο οποίος σου λέει ότι έχεις και τη δυνατότητα μέσα από τη δική σου την ενέργεια, την αγάπη κτλ. Να λύνεις τυχόν προβλήματα, να δημιουργήσεις κάτι σταθερό, να πετύχεις και στα οικονομικά, να γνωρίσεις επίσης και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι σε εξουσία ή να έχει σχέση εσύ με ανθρώπους σε εξουσία ή να γίνεις εσύ ένας άνθρωπος που θα έχει, όταν λέμε εξουσία, εντάξει, εννοούμε δηλαδή γνωστός, γνωστή κτλ. Εντάξει, ή και μέσα από γνωριμίες. Πολύ καλή κάρτα όσον αφορά αυτό το κομμάτι, αλλά γενικά δίνεις εσύ αγάπη. Η αγάπη είναι αυτή που σε χαρακτηρίζει. Ο αριθμός 7 σε κάνει οραματιστή. Οραματίζει του κόσμου, οραματίζεσαι άλλα πράγματα, άλλους κόσμους. Συνήθως είσαι, έχεις ένα πολύ δυνατό, θα έλεγα, οξύτατο μυαλό, με μεγάλο δίκτυο νοημοσύνης. Έχεις ιδέες που μπορεί πραγματικά να αλλάξουν τον κόσμο. Πολλές φορές όμως, τι γίνεται, αποφεύγεις τον κόσμο διότι νιώθεις ότι σου τρώνε την ενέργεια. Ότι η πολυκοσμία κάπου σε ενοχλεί. Και γι' αυτό προτιμάς λίγο την απομόνωση, να είσαι μόνος σου, μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Εδώ δείχνει επίσης να βρεις τη δική σου ευτυχία, αυτά που εσένα σου αρέσουν, έστω και αν καμιά φορά είσαι και μόνος σου, γιατί ο αριθμός 7 είναι και λίγο μοναχικός. Όμως είναι οραματιστής, εντάξει. Πολύ δυνατό μυαλό και εδώ πέρα βγαίνει και οραματίζει σε πράγματα που άνθρωποι, δύσκολα κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορούν να το συλλάβουν. Τώρα, αν θα γίνουν αυτά πραγματικότητα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ο αριθμός 8 είναι το αφεντικό. Εδώ είναι τα αφεντικά, έτσι, σε οποιοδήποτε τομέα. Προϊστάμενοι, διευθυντές, αφεντικά, επιχειρηματίες και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, εδώ πέρα τι γίνεται, να σου πω. Και εδώ δουλεύεις μόνος κυρίως, δεν θα σου αρέσουν οι συνεργασίες με άλλους ανθρώπους. Είσαι βέβαια, έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Επίσης θέλεις να ελέγχεις τα πάντα. Όταν μιλάμε, θες να ελέγχεις τα πάντα, θες να ελέγχεις τα πάντα του τι γίνεται. Βεβαίως γνωρίζεις τρόπους για να βγάλεις χρήματα, το έχεις αυτό σαν δυναμικό, είτε άντρας είτε γυναίκα. Είναι ο άνθρωπος, ο επιχειρηματίας, ας το πούμε. Και βεβαίως εδώ θα ορμήσει, δεν θα καταλάβει τίποτα, γιατί έχει βγει και ένας υπότης ξύφων. Θα ορμήσει κανονικότατα, δεν θα καταλάβει τίποτα για να πετύχει τους σκοπούς του. Είναι όμως μια κάρτα που δείχνει ότι είσαι δυνατός, δυνατή, με μεγάλη ενέργεια και φυσικά θέλεις να κατακτήσεις, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο ή τουλάχιστον τα δικά σου τα όνειρα. Είναι δύναμη, δηλαδή εδώ σημαίνει έχουμε και δύναμη, εντάξει. Ωραία λοιπόν. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, που είναι το 9. Το 9 είναι ο μύστης, αλλά και είναι και, το genius που λένε. Δηλαδή το μυαλό, το πολύ δυνατό μυαλό. Εδώ τι σημαίνει? Εδώ σημαίνει ότι περνάς μέσα από διάφορες εμπειρίες, αρκετές εμπειρίες για να μεγαλώσουν, να διευρυνθούν οι ορίζοντές σου. Η ζωή σε φέρνει έτσι, ώστε να περνάς αυτές τις καταστάσεις. Πολλές φορές τα έχεις πραγματικά... δεν τα έχεις καταφέρει.
Θέλω να πω δηλαδή ότι σκατώσει, τα έχει σκατώσει που λένε. Sorry αυτή την έκφραση, αλλά έτσι αυτή είναι αυτό που θέλω να πω. Αλλά δεν είναι όμως αυτό γιατί είναι κακό, διότι υπάρχει μια καρμικότητα εδώ που σε οδηγεί για να τα σκατώσει, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο. Και ο λόγος είναι όχι ότι κάποιος θέλει να σε εκδικηθεί, αλλά κάποιος θέλει να σε φέρει σε μια τέτοια κατάσταση, ώστε να μπορείς να αναλύεις και να βλέπεις τι είναι καλό, τι είναι κακό, εμπειρίες και να αποκτήσεις σοφία, γνώση, δύναμη και φυσικά να πετύχεις τη ζωή μέσα από δυσκολίες. Έτσι, αυτός είναι όλος ο σκοπός. Ωραίο λοιπόν. Ο επόμενος αριθμός λοιπόν τώρα 10, αν έχεις γεννηθεί στις 10 του μήνα, έτσι. 10 του μήνα είναι αυτός ο οποίος είναι ο game changer που λένε, να το πούμε και ελληνικά, έτσι. Game changer, αυτός που αλλάζει το παιχνίδι. Ο καταλήτης, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αλλάζεις τους κανόνες, όπου κι αν είσαι, η ενέργειά σου αλλάζει συνέχεια, εντάξει. Συνήθως είσαι μέρος εσύ ενός μεγαλύτερου θεϊκού σχεδίου, έτσι, δεν το καταλαβαίνεις καμιά φορά, αλλά είσαι εκεί στην κατάλληλη στιγμή, σε συγκεκριμένες συνθήκες, όπου μπορείς να ηγηθείς και με την πνευματικότητά σου και τη δύναμή σου να αλλάξεις καταστάσεις και να απαλύνεις τον πόνο. Τη θλίψη. Εντάξει. Υπάρχουν πράγματα που και σε σένα στεναχωρούν. Υπάρχουν πράγματα τα οποία σε κάνουν να νιώθεις ανασφάλεια, δυσκολία, να λες μακάρι να ήξερα καλύτερα κτλ. Αλλά από την άλλη όμως μέσα από αυτές τις εμπειρίες, γι' αυτό είπαμε ότι αλλάζεις τις καταστάσεις, επειδή το έχεις βιώσει, το έχεις ζήσει, είσαι αυτός ο οποίος ή αυτή που μπορεί μετά να πάει και να παρηγορεί σε έναν αντίστοιχο άνθρωπο και να βγει από τη θλίψη του και τη στεναχώρια του. Έτσι. Εδώ είναι και πολύ θεραπευτικό. Γι' αυτό είναι και μαθήματα ζωής αυτό το κομμάτι. Είναι θεραπεύουμε τους ανθρώπους και προστατεύουμε τους ανθρώπους. Φοβερό, έτσι. Είναι πολύ δυνατό αυτό. Στο επόμενο, 11. Εδώ έχεις γεννηθεί για τις ισορροπίες εσύ. Εντάξει. Οτιδήποτε και να είναι, έχεις έρθει σε αυτόν τον κόσμο να βοηθάς με την διέστησή σου, να βοηθάς τους ανθρώπους. Σε βοηθάει η φύση. Κράτησε το αυτό που σου λέω. Με κάποιο τρόπο παράξενο η φύση σε βοηθάει. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα πολλές ικανότητες και πολλά πράγματα, αλλά φυσικά πολλές φορές στη ζωή τα παίρνεις και λίγο λάθος τα πράγματα και πληγώνεσαι εύκολα. Προσπάθησε να κατευνάσεις λίγο το νευρικό σου σύστημα, συνήθως με διαλογισμούς ή με περιπάτους στη φύση, γιατί έχεις αρκετά νευρική ενέργεια. Και ναι, αρκετά ενέργεια, και βεβαίως τα εντεκάρια τα κυνηγάει και ο διάβολος. Τώρα, πώς θα το εξηγήσω αυτό εδώ. Τα εντεκάρια λέγονται αγγελιαφόροι του φωτός. Εντάξει, λέγεται εδώ το. Ο αγγελιαφόρος. Και επειδή ο αγγελιαφόρος του φωτός σημαίνει ότι είμαι στο θετικό, πιστεύω στο Θεό, προστατεύω, βοηθάω ανθρώπους, κάνω, έρχεται ο διάβολος σαν διαδικασίες και σε τσιγκλάει και σου λέει τι θα κάνεις τώρα. Λοιπόν, όμως, εδώ το άλλο πράγμα που σημαίνει και έχει ένα θετικό αυτή η κάρτα είναι μην περιορίζεις τις δυναμικές σου, τις δυνατότητες και να πιστεύεις στον εαυτό σου, διότι όλα είναι πιθανά και όλα μπορείς να τα καταφέρεις. Εντάξει. Και όντως τα εντεκάρια γίνονται και πολύ γνωστά, μπορεί να αποκτήσουν και φήμη, να γίνουν αρκετά γνωστά. Ναι, μπορεί να γίνει influencer, ok, why not που λένε. Λοιπόν, το 12. Εσύ έχεις γεννηθεί 12 του μήνα, έτσι, μην μπερδευτούμε. Μην μου μπερδέψετε ούτε πεπρωμένα, ούτε δρόμοι ζωής, ούτε τίποτα. Είναι η μέρα γέννησης που έχεις γεννηθεί. Εδώ είναι ο καταλήτης. Είναι ο καταλήτης. Κοίταξε να δεις, εσύ εδώ πέρα έχεις πάρα πολλά ποσά ενέργειας μέσα σου που μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με σωστό τρόπο και να πετύχεις απίστευτα πράγματα και να εμπλουτίσεις πολύ θετικά και τους ανθρώπους γύρω σου, έτσι. Σκέφτεσαι τελείως διαφορετικά από τους άλλους, εντελώς. Πολλές φορές η ενέργειά σου είναι πάρα πολύ δημιουργική, είναι πολύ δημιουργική και πολύ, έτσι, με πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Όμως εδώ χρειάζεται μια μεγάλη προσοχή και θα σου το πω. Όσοι τα δωδεκάρια γενικότερα μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή τους, μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή τους άμεσα και μπορούν να κάνουν και extreme πράγματα. Εντάξει, και να γίνουν και επικίνδυνοι. Θέλει μια προσοχή εδώ. Και επικίνδυνοι και προς τον εαυτό τους και προς τους άλλους. Εγώ απλά σας το λέω. Ένα, το ορίστε εδώ. Εντάξει, αυτό είναι μια μεγάλη προσοχή. Είναι μια κάρτα που βγαίνει εδώ πέρα το 5 ξυφών. Ότι, ok, πολλές φορές μπορεί να έχεις νικήσει, αλλά μπορεί και να μην αξίζει το αποτέλεσμα. Μπορεί εσύ εδώ να έχεις νικήσει, να τους έχεις καταβρίσει τους άλλους ή αυτό, να έχεις κάνει, να έχεις ανακατέψει τον κόσμο, αλλά τελικά το τίμημα να είναι πολύ μικρό. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Μπορεί βέβαια και στην ουσία να είσαι αυτός εδώ, να μην είσαι αυτός εδώ, στην ουσία να είσαι αυτός εδώ, χαμένος τελικά.
Γιατί και οι υπόλοιποι άνθρωποι αντιδρούν με έναν διαφορετικό τρόπο. Οπότε, επειδή είσαι όμως ο καταλύτης και επειδή έχεις πολύ μεγάλη ενέργεια, αυτό που σου λέει τελικά είναι πρόσεξε πολύ προσεκτικά τι μάχες θα δώσεις, διότι δεν αξίζουν όλες. Σοφό. Πολύ σοφό. Ωραία. Πάμε. 13. Το 13. Το 13 λοιπόν είναι αυτός που έχει γεννηθεί νικητής. Ναι, ναι. Θα πει, μα πώς και γιατί. Ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Αυτά είναι τα δύο κλειδιά τα οποία χρειάζεσαι εσύ για να πετύχεις. Ο αριθμός 13. Ναι, έχει δυσκολίες. Το 13 όντως σημαίνει φέρνουν και δυσκολίες. Έχεις όμως τη δυνατότητα να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Εφόσον όμως μπορέσεις και βρεις έναν δρόμο, να συνδυάζεις λοιπόν επίσης και τις αντιφάσεις που σου έρχονται στη ζωή και επίσης βλέπεις και πολύ περίεργα όνειρα εσύ, έτσι. Θα δουλέψεις σκληρά, θα αναγκαστείς να δουλέψεις σκληρά, πρέπει να δουλέψεις σκληρά για να πετύχεις τους στόχους σου. Από την άλλη όμως, βγαίνει και εδώ πάλι ο διαβολάκος, σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, βάλε λοιπόν εδώ πέρα, γιατί το 13 σημαίνει και λίγο ατυχία όντως. Αλλά βγαίνεις νικητής. Λοιπόν, ατυχία τι. Το 13 όντως μπορεί να ελκύει συνέχεια ιδιαίτερες καταστάσεις προκειμένου να δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Και αυτό να δυσκολέψει και να αποθαρρύνει κάποιους ανθρώπους με αποτέλεσμα να αφαιθούν και να τα αφήσουν στην τύχη τους και να νομίζουν ότι όλα πάνε κατά διαόλου που λένε. Εντάξει. Αυτό χρειάζεται εσύ να το αλλάξεις όμως και μπορείς να το αλλάξεις και έχεις τη δύναμη να το αλλάξεις και σου λέει εδώ όχι, το 13 τελικά, πρόσεξε τι σου λέει το 13 τελικά μπορεί να γίνει ένας πολύ ισχυρός αριθμός, είναι καρμικός αριθμός διότι σου φέρνει πνευματική κληρονομιά, δυνατότητες και μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Θέλει όμως ακεραιότητα, έτσι, και προσοχή μεγάλη, μην μπλέξεις με τίποτα διαβολάκια, διαβολικά πράγματα, και διαβολάκια και τριβόλους και δεν ξέρω τι άλλο, για να μπορέσεις να πετύχεις. Λοιπόν, το 14, το 14 είναι ένας άλλος πολύ περίεργος αριθμός. Λοιπόν, το 14 είναι ο ταξιδευτής. Το λέω και συμβολικά. Εδώ πέρα λοιπόν είναι μια καρμική κάρτα όπου θα σε φέρει λοιπόν σε τέτοιες καταστάσεις και σε τέτοιους χρόνους στη ζωή σου γενικότερα, όπου μπορεί επίσης στη ζωή σου να πετύχεις να φτάσεις πάρα πολύ ψηλά ή μπορεί και να παγιδευτείς. Εντάξει. Να φτάσεις μεν ψηλά να παγιδευτείς ή να είσαι και χαμηλά, αλλά πάλι να έχεις παγιδευτεί. Πώς γίνεται, έλα μου, δεν θα μου πεις τώρα, πώς γίνεται αυτό, ότι κοίταξε να δεις, εδώ πέρα θα σου πω, είναι ότι πρέπει να αφήσεις ελεύθερη την ενέργεια να κυκλοφορήσει, να ρέει, να δεις τι γίνεται, να καταλάβεις τη ζωή σου και τη δυναμική στη ζωή σου, όπου είναι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, και το 4 μέσα εδώ, να πάρεις σημαντικές αποφάσεις, να είσαι ειλικρινής, ξεκάθαρος, ξεκάθαρη, γρήγορος, γρήγορη, και να τολμήσεις και να είσαι δίκαιος και δίκαιος και στον εαυτό σου και στους άλλους ανθρώπους για να τα καταφέρεις. Εντάξει. Και έτσι θα το προχωρήσεις και θα έχεις και μεγάλη επιτυχία και θα είσαι και στο σωστό κομμάτι, ας το πούμε. Ο αριθμός 15. Α, εδώ είναι ο γητευτής. Εντάξει, εδώ είναι ο γητευτής. Ένας μαγικός αριθμός βεβαίως. Φτάνει σε μια πολύ ανώτερη γνώση. Έχεις τη δυνατότητα να υπνοτίζεις τους άλλους. Αυτό μπορεί να γίνει, πρόσεξε να δεις, με γοητεία, δηλαδή ένας πολύ όμορφος, πολύ όμορφη γυναίκα, ένας πολύ όμορφος άντρας, μια πολύ όμορφη γυναίκα που χρησιμοποιεί τα θέλγητρά της, ας το πούμε έτσι, τη θηλυκότητά της με τέτοιο τρόπο που ελκύει χωρίς να κάνει και πολλά πολλά και μία λέξη της, ένα νεύμα της έχει διαλύσει όλο τον κόσμο. Εντάξει, πραγματικά σημαίνει αυτό. Έχεις μια πολύ ισχυρή μαγνητική προσωπικότητα και μια πολύ ισχυρή ενέργεια και μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα και στο κομμάτι της τέχνης, έτσι. Η αγάπη στο κομμάτι, τώρα, μάλλον η αγάπη στη ζωή σου χρειάζεται έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, διότι επειδή ξέρεις τη δύναμή σου, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις στη σαγήνη, προκειμένου να πετύχεις ή να χειριστείς κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτό θα σου δημιουργήσει πολύ γρήγορα άλλα προβλήματα, στα οποία, τέλος πάντων, μην πω τώρα και το ξεκινήσω, γιατί ναι. Εδώ λοιπόν δείχνει και μια ανοριμότητα λίγο, όχι ότι είναι κακή κάρτα, είναι ο εκόλουθος κούπα, μια νοριμότητα λίγο σε θέματα έρωτα, αγάπης, δηλαδή είναι αυτό που βλέπουμε πολλές φορές, μια πανέμορφη γυναίκα μάλλον θα ρίξει, θα κουκουλώσει έναν άντρα ο οποίος μπορεί να έχει τα χάλια του, αλλά όμως έχει μια πολύ μεγάλη οικονομική άνεση και φήμη. Εντάξει, γιατί έλκεται η γυναίκα από αυτό το πράγμα, από τη φήμη, θέλει να έχει, ξέρω εγώ, αυτό, οκ, εντάξει, μια χαρά.
Έχει μια νοημότητα όμως εδώ και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης εδώ είναι, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι με τα συναισθήματά μας. Σε άλλη περίπτωση όμως, γενικότερα μπορεί να σου δώσει πολύ μεγάλη διέστηση και να γίνει ένας θεραπευτικός πολύ ισχυρός αριθμός, έτσι. Ο αριθμός 15 είναι και ο αριθμός του μάγου, σας το λέω στην αριθμολογία και καταλαβαίνετε και άλλα πράγματα. Ναι, όχι στα ταρό που είναι το 1, είναι και ο αριθμός του μάγου στη μυστική αριθμολογία. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ο αριθμός 16. Ο αριθμός 16 είναι εσύ είσαι ο αυτός ο οποίος δεν ανήκω σε κανέναν και πουθενά και δεν καταλαβαίνω αυτόν τον κόσμο, εντάξει. Λοιπόν, είναι γιατί θέλεις να φτιάξεις έναν άλλο κόσμο, εσύ ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Βλέπεις ότι η ζωή, μάλλον η ζωή γενικότερα σου περνάει πολύ ισχυρά καρμικά μαθήματα, γιατί είναι όντως καρμικός αριθμός, πολλά ισχυρά μαθήματα. Έχεις γεννηθεί για να πετύχεις πάρα πολύ μεγάλα πράγματα και κυρίως για να καταλάβεις το θέμα των σχέσεων και την αγάπη και τον έρωτα, έτσι, και πώς αυτά εκφράζονται και φυσικά να εκπληρώσεις και κάποιες καρμικές, κάποια καρμικά σχέδια σε θέματα αγάπης. Ο Άσος Πεντάκτηνος σε βάζει μια θέση ώστε να παίρνεις, μπορείς να πάρεις τη σωστή απόφαση, στη σωστή στιγμή και φυσικά να νιώσεις και δύναμη, να σου έρθουν ευκαιρίες στη ζωή, ευκαιρίες, μεγαλεία και να αντιληφθείς ότι, ρε παιδί μου, ότι μπορείς να ζήσεις πάνω και να ξαναχτίσεις πράγματα πάνω σε πολύ σωστές αρχές, ας το πούμε. Προσοχή όμως όχι στην ανευθυνότητα εδώ. Χρειάζεται ευθύνη, γι' αυτό βγήκε και το Άσος Πεντάκτηνος, που έχει σημαίνει παίρνω και μια ευθύνη. Ευθύνη δηλαδή στο κομμάτι των σχέσεων, των συνεργασιών. Ο αριθμός 17. Λοιπόν, εδώ είναι το ταλέντο μας. Εδώ είναι ένα μεγάλο ταλέντο, όντως, τα ταλέντα μας. Σε κάνει ξεχωριστό, σε κάνει ιδιαίτερο και ιδιαίτερη φυσικά. Πρέπει να ακούς την καρδιά σου και τη διαίσθησή σου. Μπορείς να πετύχεις πραγματικά σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Έχεις πολλά ταλέντα, πολλές ικανότητες, τις οποίες πρέπει όμως να τις ανακαλύψεις, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα θέμα εδώ. Εσείς που έχετε γεννήσει στις 17 του μήνα, έχετε πολλά ταλέντα, αλλά δεν το πιστεύετε και το αφήνετε. Λοιπόν, μπορείς όμως να ακούσεις την καρδιά σου, να πας στη διαδρομή που αγαπάς και που θέλεις, όποια και να είναι αυτή, κυρίως και με τέχνες, και φυσικά να βγεις όχι μόνο νικητής, θριαμβευτής, να θριαμβεύσεις, είτε άντρας είτε γυναίκα. Λέων, που σημαίνει και φήμη και δόξα, ότι μπορείς να κερδίσεις πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου και να φέρεις πολύ μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση και θριάμβους, okay, και να βρίσκεις λύσεις εκεί που οι άλλοι πραγματικά πελαγώνουν. Γι' αυτό μιλάμε, αυτός ο αριθμός είναι πολύ δυνατός. Ο αριθμός 18, φίλες και φίλοι, για να δούμε. Εδώ είσαι μια πραγματική έμπνευση. Ο αριθμός 18 είναι έμπνευση, είναι μια ανώτερη γνώση, είναι ένας μαγικός αριθμός, σύμφωνα με αριθμολογία. Επιτυχία και εδώ, μπορείς να φέρεις και να μανατζάρεις πολλά project, ας το πούμε. Προφανώς θέλεις να βοηθήσεις και τους άλλους ανθρώπους με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Έχεις ένα πολύ μαγικό μυαλό, ένα ιδιαίτερο μυαλό που σκέφτεσαι πολύ ωραία, πολύ περίεργα πράγματα και ιδιαίτερα πράγματα. Αλλά η επιτυχία έρχεται εφόσον όμως είσαι γενικότερα, έχεις υπομονή. Χρειάζεται υπομονή. Και μπορείς να ασχοληθείς με πάρα πολλά πράγματα και να έχουν επιτυχία. Και βεβαίως βγαίνει ένας άσος κούπα εδώ, πράγμα που σημαίνει ότι ναι, έχεις και την ευλογία του Θεού, έχεις τη διέστηση. Άνοιξε λοιπόν το μυαλό σου, άνοιξε το perception, άνοιξε δηλαδή τις πύλες της αντίληψης, να το πω έτσι, υπάρχει και βιβλίο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, και τα συναισθήματά σου και στους γύρω σου αλλά και στον εαυτό σου, και τότε θα δεις πώς όλα τα πράγματα θα αρχίσουν με ένα μαγικό τρόπο να αλλάζουν και να κάνεις και καινούργια ξεκινήματα παντού σε όλους τους τομείς και κυρίως στο συναισθηματικό κομμάτι που σε ενδιαφέρει τώρα. Το 19. Το 19 λοιπόν είναι ο αριθμός της επιτυχίας, είναι αυτός ο οποίος είναι ο καταφερτζής που λένε, μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα στη ζωή του. Μπορείς να τα πετύχεις σχετικά με μεγάλη ευκολία, ή φυσικά εννοείται ότι ελκύεις ανθρώπους που σε ζηλεύουν πραγματικά. Έχεις αυτό το κάτι το μαγικό που λένε, όπου μπορείς να ανοίγεις εκείνες τις πόρτες της επιτυχίας. Η άβρα σου είναι πολύ μαγνητική και ελκυστική και φυσικά μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για να ελκύσεις και εσύ επιτυχίες. Για να ελκύεις και εσύ επιθυμίες και πράγματα τα οποία δεν φανταζόσουν ότι μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, επιτυχία, και μπορείς να χαίρεσαι με την επιτυχία
Δεν είναι τύχιο που υπάρχει και αυτός ο αριθμός 9 εδώ, ο αριθμός 9 εδώ μέσα. Εντάξει. Εκπλήρωση λοιπόν των επιθυμιών, το έχει. Έλα, το έχει, το έχει, το έχει. Προσοχή μόνο, όχι στον εγωκεντρισμό. Να μην γίνει εγωκεντρικό πολύ και μετά κομπάζει κιόλα και λε: έχω πέτυχα, έχω κάνει. Και κάποιο άλλο που δεν έχει πετύχει, του τη λε κιόλα, έτσι. Πρόσεξε, αυτό θέλει προσοχή, γιατί όλα είναι καρμικά. Τα λέμε εδώ, είναι καρμικά, είναι μαγικά. Έρχονται μπαπ και σε καπελώνουν μετά και λε: μα από πού μου ήρθε αυτή η σφαλιά. Εδώ λοιπόν ο αριθμός 20. Ο αριθμός 20 είναι πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Είναι αυτός ο οποίος ο άνθρωπος, εσείς οι άνθρωποι που... Κοίταξε να δεις. Είσαι από τους πολύ καλούς ανθρώπους που μπορείς να τους φρικάρεις τους άλλους. Πραγματικά να είσαι από τους πολύ πολύ καλούς ανθρώπους που έλεγε φρικάρουν την καλοσύνη και λέει μα καλά πόσο καλός άνθρωπος πια. Έχεις πολλές μα πάρα πολλές ικανότητες στη ζωή σου που μπορούν να σε βοηθήσουν, όμως πρέπει να προστατέψεις τον εαυτό σου και την άβρα σου. Διότι τα συναισθήματά σου καμιά φορά και όλη αυτή η καλοσύνη που έχεις, η ιδιαιτερότητα που έχεις, μπορεί να γυρίσει σαν μια βόμβα, ορολογιακή βόμβα. Θα συναντήσεις ανθρώπους, καρμικές συναντήσεις, θα σε βοηθήσουν πάρα πολύ, σημεία συνάντηση με ανθρώπους. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι okay, βγες έξω εκεί και συνάντησε τους ανθρώπους και αγκαλιάσέ τους με αγάπη και τα λοιπά και με πολύ έτσι, με αγάπη ας το πούμε. Με μια μεγάλη αγκαλιά και οτιδήποτε άλλο. Πρόσεξε το όμως, δεν είναι ένας αδικός αριθμός. Είναι η πνοή του Θεού, λέγεται εδώ. Χρειάζεται όμως να το προσέξεις αυτό, διότι μπορεί τελικά από την πολύ αυτή, πώς να σου το πω, από την πολύ καλοσύνη πραγματικά και από την πολύ έτσι θετική, θετικότητά σου μέσα, να φλιπάρεις πραγματικά, να αλλάξεις και να πεις τελικά να απομονωθείς. Εντάξει, να απογοητευτείς πάρα πολύ γενικότερα και να χάσεις το ενδιαφέρον σου και πλέον να μην φροντίζεις ας πούμε ούτε καν τον εαυτό σου. Δεν ξέρω αν έχετε δει σε κάποιες ταινίες που κάποιοι ξέρω εγώ από καλοσύνη πολύ βοηθήσαν κάποιους ανθρώπους και μετά απομονώθηκαν και ζουν φτωχικά και δεν ξέρω τι άλλο και κάπως έτσι λοιπόν. Ο αριθμός 21, πολύ δυνατός, πολύ ιδιαίτερος, είναι ο αριθμός του celebrity. Σου αρέσει να κάνεις κύκλους, κοινωνικοποίηση, να μαθαίνεις ανθρώπους. Παρόλα αυτά όμως, παρόλο που μπορεί να έχεις ένα πολύ μεγάλο κύκλο socializing, δηλαδή να γνωρίζεις πολλούς ανθρώπους, να έχεις πολλές γνωριμίες ή να έχεις τις σωστές γνωριμίες, έτσι, δηλαδή να γνωρίζεις παιδί μου 10 ανθρώπους, αλλά να είναι σε πολύ κέρυες θέσεις για σένα. Παρόλα αυτά όμως, θέλεις και εσύ λίγο το χρόνο σου για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου. Έχεις πολλά ταλέντα, έχεις το ταλέντο της επικοινωνίας και γενικότερα έχεις ταλέντο και ένα μαγικό τρόπο να επικοινωνείς με τους ανθρώπους. Είναι ταλέντο, τελείωσε. Είναι ταλέντο. Εντάξει, λοιπόν. Τι να κάνουμε, είπαμε όμως ο κάθε άνθρωπος έχει το ταλέντο του και φυσικά αυτό το ταλέντο έρχεται ως δικαιοσύνη να δώσει και να πάρει και να μιλήσει για δικαιοσύνη και για καρμικό, δηλαδή δίνω παίρνω έτσι και φυσικά μοιράζεσαι και την επιτυχία σου και με άλλους ανθρώπους ή βοηθάς άλλους ανθρώπους να τους βοηθάς ρε παιδί μου σε πολλούς τομείς, δεν ξέρω, να βρουν μια δουλειά, να βρουν κάτι, ίσως μια συνάντηση ή οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά γιατί είσαι και πολύ γενναιόδορη και θέλεις να μοιράζεσαι πράγματα που δεν χρειάζεσαι, μπορεί να τα δώσεις σε κάποιο φίλο, φίλη γνωστό που έχει ανάγκη, μπορεί να δώσεις και χρήματα, έτσι, μπορεί να πεις δεν έχω πάρα πολλά αλλά θα σου δώσω όμως, εντάξει. Είναι καλό όμως. Είναι πολύ καλό και βεβαίως κάνεις και πολύ, έχεις και το χάρισμα της επικοινωνίας και μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα με αυτό. Πάμε στο επόμενο λοιπόν, το 22. Εδώ είσαι ο μεγάλος άνθρωπος, ο αρχιτέκτονας, ο οποίος καταφέρνει και καλυμπράρει, ρεγουλάρει, να το πω έτσι λίγο μία έκφραση του συνεργείου, πράγματα στη ζωή. Λοιπόν, είναι πραγματικά σχεδόν τρελό στο πώς μπορείς να γυρίσεις μία κατάσταση που ήταν χαμένη και να γίνει με μεγάλη επιτυχία, είτε αυτό είναι εργασία, είτε είναι αυτό σχέση, εκεί που η σχέση δεν είχε καμία δηλαδή πιθανότητα να αναστηθεί, εσύ κατάφερες και το γύρισες. Σου έρχεται πολύ εύκολα αυτό, επίσης έχεις πάρα πολύ μεγάλη άνεση στο κομμάτι έκφρασης της σκέψης σου, έτσι. Λοιπόν, έχεις πολύ μεγάλη διέστηση, η καρδιά σου και το μυαλό σου μπορούν πραγματικά, αν βρεθούν σε μια ισορροπία, να κάνουν θαύματα. Όταν μιλάω για θαύματα, πραγματικά μιλάω για θαύματα. Και να το εδώ και η ισορροπία και οι αποφάσεις μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγάλη δύναμη και δόξα και να γίνεις πολύ γνωστός, πολύ γνωστή. Πάντα βρίσκεις τρόπο σε οποιοδήποτε θέμα να βρίσκεις λύσεις. Και αυτό είναι που σε κάνει και πολύ πετυχημένο. Εντάξει, πολύ δυνατό.
Για μισό λεπτό. Ωραίες καρτούλες, πανέμορφες αυτές οι καρτούλες, τις αγαπάω πάρα πολύ. Αριθμός 23. Λοιπόν, ο αριθμός 23 είσαι ο μεγάλος, ο επικοινωνιακός ο τύπος, όπου έχει ανώτερη γνώση με κάποιο τρόπο φτάνει, μαγικός αριθμός. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εσύ έχεις ένα μαγνητισμό που είναι από το πνεύμα σου. Εντάξει, έχεις μία αύρα η οποία τραβάει τους άλλους ανθρώπους και αν καταφέρεις να εξασκήσεις αυτό το ταλέντο, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν έτσι, μπορεί να σου το λέω εγώ τώρα για πρώτη φορά και να τα ακούς και να μην έχεις μπει καθόλου στη διαδικασία να το αναπτύξεις αυτό το ταλέντο, είναι μια ευκαιρία έτσι. Λοιπόν, και μπορεί αυτό το χάρισμα που έχεις μπορεί να σε κάνει πραγματικά να έχεις φήμη και με πολύ μεγάλη επιτυχία και επιτυχία σχεδόν παντού. Στον ερωτικό τομέα, με τον τρόπο σου. Κοίταξε να δεις, δεν είναι αυτό που λένε το μπλα μπλα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Μπλα μπλα και πες και πες και πες. Okay, εντάξει, άμα είναι να ρίξεις, sorry που θα το πω έτσι, την πολύ χαζή την κόμενα, ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι η επικοινωνία, η ουσιαστική επικοινωνία, η πνευματική επικοινωνία, η σοβαρή επικοινωνία. Είναι η επικοινωνία που μπορεί να έχει όλη αυτή η άβρα που μπορεί να έλξει ανθρώπους οι οποίοι και να σε βοηθήσουν και να θέλουν να είναι μαζί σου κιόλας. Έτσι, το έχεις. Υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο, το κάτι που έχεις μέσα σου. Μην το αφήσεις. Μάθε να το χρησιμοποιείς. Είναι πολύ μαγικός αυτός ο αριθμός και έχει πολύ ισχυρό μαγνητισμό. Πάρα πολύ ισχυρό μαγνητισμό. Και μπορεί μέσα από την επικοινωνία σου, τη σοβαρότητά σου, τη σωστή, τη συνεργατική επικοινωνία του θέλω να βοηθήσω πραγματικά, να συνεισφέρω, να κάνω, πετυχαίνεις θαύματα. Και έχεις ένα μεγάλο ταλέντο στο οτιδήποτε τελειώνει, στο οτιδήποτε έχει πεθάνει, εσύ να βγαίνεις δυνατός. Να σου πω κάτι, προδοσία. Εδώ μπορεί να σε έχουν προδώσει. Μπορεί να σε έχουν θάψει. Μπορεί να σε έχουν, πώς να σου το πω, μπορεί να σε έχουν διώξει κιόλας από οτιδήποτε. Έχεις τη δύναμη, αποδέχεσαι αυτό που είναι, έχεις όμως τη δυνατότητα να μιλήσεις εκείνες τις κουβέντες, να πεις αυτά τα πράγματα και να τους ταπώσεις και να τις ταπώσεις και όλους και όλα. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης ένας αριθμός ο οποίος μπορεί να απελευθερώσει τους άλλους από τις δικές τους δυσκολίες. Είσαι ένας αριθμός ο οποίος μπορεί αυτούς τους ανθρώπους που είναι στον πάτο να τους ανεβάσεις. Αυτό είναι θαύμα. Μεγάλο θαύμα. Άνθρωποι πεθαμένοι, πρόσεξε, άνθρωποι πεθαμένοι να τους αναστήσεις. Και εννοούμε συμβολικά, έτσι. Δεν είναι ο πεθαμένος πεθαμένος, εννοώ συμβολικά. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο χάρισμα γενικότερα. Αν καταφέρεις και μπει σε αυτό, θα καταλάβεις αρκετά πράγματα. Αν το ψάξεις λιγάκι. Πάμε τώρα στον αριθμό 24. Ο αριθμός 24 είναι αυτός ο οποίος φροντίζει τους άλλους ανθρώπους, τους αγαπάει. Έχει μια πολύ ζεστή καρδιά. Έχεις μια πολύ μεγάλη ευκολία να είσαι ιδιαίτερος, αλλά τι γίνεται, σου τρώνε πολύ ενέργεια οι άνθρωποι εσένα, ρουφάνε ενέργεια από σένα. Μπορείς λοιπόν να ξυπνάς τα πρωινά και να πραγματικά να νιώθεις ότι σου έχει φύγει όλη η ενέργεια, διότι επειδή ακριβώς έχεις πολύ θετικά vibes, έρχονται οι άλλοι άνθρωποι και πραγματικά ρουφάνε, έτσι. Έχω γράψει και ένα άρθρο σε αυτό το κομμάτι, κάποια στιγμή μπορώ να κάνω και ένα άνοιγμα, θα το δούμε. Εδώ λοιπόν είναι η δικαιοσύνη σου βγήκε, που σημαίνει κράτα ισορροπίες. Δεν πρέπει να είσαι δίκαιος και το να κρατάς όριο και το να είσαι αληθινός, αληθινή, να καταλάβεις ότι όλα πρέπει να έχουν όμως και ένα μπαλαντζάρισμα, να έχουν μια ζυγαριά, να έχουν ένα όριο. Γι' αυτό αισθάνεσαι τόσο κουρασμένος. Πολλές φορές δίνεις πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε να δώσεις. Κράτα ένα όριο, σου λέει εδώ πέρα. Δεν είναι κακό, κράτα ένα όριο. Εντάξει. Αλλά ένας αριθμός ο οποίος πραγματικά μπορεί να γίνει, έχει ένα ταλέντο να γίνει πολύ 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 αγαπητός από τους άλλους ανθρώπους και να τους φροντίσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον αριθμό 25. Ο αριθμός 25 είναι ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός, μισό λεπτό. Ναι, ένα λεπτό γιατί έκανα και μια μικρή αυτή, εντάξει. Λοιπόν, ο αριθμός 25 είναι ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός, είναι αυτός ο οποίος οδηγεί. Είναι ο οδηγητής, ο καθοδηγητής. Μην πάει το μυαλό σας εκεί που πίνει να πάει. Είναι αυτός ο οποίος του αρέσει, είναι κάτι σαν δάσκαλος που καθοδηγεί, έτσι. Σου αρέσει να πετυχαίνεις πράγματα, ό,τι ξεκινάς θες να το πετυχαίνεις. Πολλές φορές όμως το υπεραναλύεις. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Υπεραναλύεις τα πράγματα. Χρειάζεται λίγο να
Πολλές φορές μπορεί να βλέπεις και προφητικά όνειρα, μπορεί να σου έρχονται επικοινωνία μέσα από διόραση, έτσι, με, γενικότερα, κοίταξε να δεις, πρέπει να νικήσεις αρκετά εμπόδια, διότι είναι ένας αριθμός ο οποίος σου φέρνει εμπειρίες γι' αυτό. Ναι. Και πρέπει να χτίσεις τον εαυτό σου, είσαι και απομονωμένος, και χρειάζεται να ενισχυθείς μυαλό, καρδιά και αρκετά γιωμένος, γιωμένη στη γη. Λεπτομέρειες, δες τις λεπτομέρειες και κοίταξε να δεις, έχεις ένα πολύ έξυπνο και δραστήριο μυαλό και αυτό είναι το οποίο μπορεί να σε κάνει οδηγό και να οδηγείς και να καθοδηγείς τους άλλους, έτσι. Θέλει όμως μία προσοχή, να είσαι αρκετά γιωμένος, ενώ μην προσγειωμένος στη γη, να μην πετάς στον αέρα που λένε, όχι φαντασιοπληξίες και τέτοια πράγματα. Και ό,τι όνειρα σου έρχονται προφητικά, βάλε το ενστικτό σου για να πάρεις την απάντηση, για να δεις που σε πάει. Εδώ τώρα, πάμε στον επόμενο αριθμό, 26, αριθμός 26. Είναι ο αριθμός της δύναμης. Είσαι, έχεις δύναμη. Πώς λέμε Star Wars, δύναμη, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, το ξέρεις ότι μπορεί αυτή η δύναμη να περάσει και το χρόνο και, και τον περιορισμό του χρόνου και του τόπου. Είσαι πολύ αποφασισμένος, αποφασισμένη, μπορείς να βρεις τρόπους να πείθεις τους άλλους, έχεις αυτή τη δυνατότητα, όμως δεν πρέπει να τους ελέγχεις, δεν μπορείς να ελέγχεις τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να τους χειριστείς, δεν πρέπει να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, γιατί εδώ μπαίνει και το χειριστικό κομμάτι, έτσι. Αλλά επειδή θέλεις να πετύχεις εσύ σε οποιοδήποτε τομέα, το χρησιμοποιείς και το χειρίζεσαι παντού. Σχέσεις από εδώ, από εκεί. Okay. Άφησε το λίγο ελεύθερο. Χαλάρωσε το λιγάκι και ναι, εννοείται ότι η αυτοπεποίθησή σου θα σε οδηγήσει και εφόσον έχεις αυτοπεποίθηση, δεν έχεις ανάγκη να ελέγχεις κανένα. Και βεβαίως βγαίνει εδώ μια αυτοκράτηρα που φυσικά είναι η εξουσία, είναι η δύναμη. Ότι πολλές φορές είσαι ικανοποιημένος, ικανοποιημένη με τα σχέδια τα οποία πετυχαίνεις και τους στόχους που οποίους πετυχαίνεις, γενικά είναι μια κάρτα επιτυχίας, την έχεις αυτή τη γνώση, έτσι, αυθόρμητα σου έχετε. Διαθέτεις λοιπόν μια μαγεία που επίσης προσοχή στον τζόγο, έτσι, μπορεί να τζογάρεις εδώ, μεγάλη προσοχή στον τζόγο, διότι εξαρτάται τώρα, γιατί υπάρχουν διάφοροι αριθμοί εδώ που παίζουν ρόλο. Μπορεί να είσαι αυτός ο οποίος χάνει συνέχεια, ή αυτός που κερδίζει κάποια ποσά, ή αυτός που κερδίζει μεγάλα ποσά, αλλά θα τα ξαναχάσει με κάποιο τρόπο. Sorry, μπορώ να το πω περισσότερα τώρα, μια άλλη φορά. Ο αριθμός 27. Είσαι ο αναλυτής εσύ. Εσύ έχεις γεννηθεί για να αναλύσεις τα πράγματα και τις καταστάσεις. Έχεις ένα πολύ δυνατό μυαλό, μπορείς να επιλύσεις πολύ ιδιαίτερες καταστάσεις και πολύπλοκες καταστάσεις και να βρεις λύση μέσα από αυτή την ανάλυση την οποία θα κάνεις. Λοιπόν, όμως πρέπει να βρεις τις ισορροπίες στη ζωή. Χρειάζεται να βρεις τις ισορροπίες, διότι επειδή έχεις πολύ πνευματική δύναμη, πολλή ανάλυση, αυτό μπορεί να σου τρώει πάρα πολύ ενέργεια γι' αυτό. Ναι, βεβαίως, αυτή η ανάλυση μπορεί να σε κάνει πετυχημένο, πετυχημένη, να πετύχεις τον κόσμο, να πετύχεις τους στόχους σου. Έχεις δύναμη, ναι, βεβαίως, έχεις πολύ δυνατό μυαλό, στο λέει αυτό εδώ πέρα η κάρτα. Έχεις και πολλές ικανότητες, πολύ μεγάλη ικανότητα ανάλυσης. Αυτό μπορεί να είναι και το μεγάλο σου ταλέντο και να σε οδηγήσει και στη φήμη. Χρησιμοποίησε το όμως σωστά. Αυτό σου λέει και να μην μπερδεύεσαι και να μην τον μπερδέψεις αυτό το κομμάτι και να το χρησιμοποιήσεις και για άσχημους άλλους σκοπούς. Λοιπόν, 28. Αυτός ο οποίος παίρνει ρίσκα. Εσύ είσαι φιλόδοξος, πολύ προοδευτικός. Λοιπόν, θέλεις να παίρνεις ρίσκα, δεν μασάς, έτσι. Προχωράς, λοιπόν, τόλμη, θάρρος, το έχεις αυτό το πράγμα και παίρνεις ρίσκα. Λοιπόν, για να δούμε και τι σου βγαίνει και στα τάρο. Απίστευτο. Δείτε ρε παιδιά, αυτή η κάρτα. Να το ρίσκο. Λοιπόν. Είσαι ο άνθρωπος που πετυχαίνει λοιπόν όπως είπα τα πάντα, εντάξει. Ό,τι προκλήσεις και να σου έρθουν τα καταφέρνεις. Δεν είσαι εύκολος παίκτης. Είσαι από τους πολύ δυνατούς παίκτες γενικότερα. Ένα από τα ταλέντα σου είναι ότι μπορείς να αλλάξεις εντελώς το αποτέλεσμα μιας κατάστασης. Δες πως έχει στηθεί αυτή η κάρτα όρθια. Δεν είναι τυχαίο, είναι ένα θαύμα πραγματικά. Λοιπόν, μιλάμε συμβολισμό τώρα, okay, εντάξει. Λοιπόν, ο υπότης πεντάκτηνο εδώ σου δείχνει ότι με τη συγκεκριμένη μέθοδο που έχεις μπορείς να πετύχεις τα όνειρά σου να τα υλοποιήσεις και η κάρτα που είναι όρθια έχει βγει μία αυτοκράτηρα και φυσικά εννοείται μπορείς να πετύχεις την αυτοκρατορία σου, να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Εντάξει, στόχος, δύναμη, επιτυχίες σε όλα σχεδόν τα επίπεδα. Είδες πώς βγαίνουν και οι κάρτες οι αριθμολογικές και εδώ πέρα τα ταρό, πώς συμφωνούν και τι ωραία μηνύματα σου δίνουν και σου ξεκαθαρίζουν και την κατάσταση. Έτσι είναι, αυτά κάνουμε τα ωραία εδώ. Λοιπόν, το 29 είναι ο σύμβουλος.
Είναι ο ειδικός ο σύμβουλος, ο οποίος είναι σε μία κατάσταση, συγγνώμη, έχει μία ικανότητα να μπορεί να διαβάζει τους άλλους, αλλά και να τους προσεγγίζει και να τους δίνει πολύ καλές συμβουλές. Είσαι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, δυνατή, αν και φαίνεσαι πολύ παράξενος ή παράξενη στα μάτια των άλλων, αλλά δεν σε νοιάζει. Εντάξει. Πολύ πετυχημένος, πολύ γνωστός και γνωστή. Χτυπάει το τηλέφωνο σου, να το πω έτσι συνέχεια, διότι σε παίρνουν για να σου ζητήσουν συμβουλές και καθοδήγηση. Κοίταξε να δεις. Αυτή η κατάσταση όμως, το γεγονός ότι μπορεί να είσαι εξειδικευμένος σύμβουλος και να βοηθάς τους ανθρώπους, μπορεί να σε τρελάνει. Αυτό να προσέξεις μόνο. Και να βγεις από την ισορροπία που μπορεί να θέλεις. Με αποτέλεσμα τι γίνεται, επειδή είναι ένας αριθμός βοήθειας και ισορροπίας, οι άλλοι άνθρωποι πραγματικά μπορούν να σε τρελάνουν. Αυτό θέλει προσοχή. Τώρα, γιατί και πώς, δεν μπαίνω σε αυτή τη λεπτομέρεια, διότι για να τα αναλύσω όλα αυτά θέλει πολύ πράγμα. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι η κρίση. Η κρίση σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, είναι η απάντηση στα ερωτήματα που έχεις βάλει στο σύμπαν ή στο Θεό και ρωτάς τι γίνεται, σου απαντάει. Σε καλεί και σου απαντάει μέσα από όνειρα, μέσα από διαίσθηση, μέσα από οραματισμού, μέσα από διάφορα πράγματα. Το θέμα είναι να συντονιστείς εσύ και να κάνεις αυτό που χρειάζεται να κάνεις. Έχεις πάντως πολύ μεγάλη δύναμη και μπορεί να γίνεις και διάσημος και διάσημη και να πετύχεις πολλά πράγματα, έτσι. Στο επόμενο λοιπόν, στον αριθμό 30, είναι ο χαρισματικός. Ένας χαρισματικός αριθμός είναι πολύ ιδιαίτερος, πάρα πολύ ιδιαίτερος, πιο ιδιαίτερος από τους άλλους αριθμούς, σε κάνει πάρα πολύ δυνατό, μπορείς να ελκύεις ανθρώπους γύρω σου με πολύ μεγάλη έτσι, επιτυχία και να φέρνεις ταλέντα, είσαι πολύ διπλωμάτης, πολύ καλός διπλωμάτης, αλλά και είναι και ο αριθμός ο οποίος είναι ο αριθμός του ηθοποιού, των celebrities, αυτών όμως που πετυχαίνουν, έτσι. Λοιπόν, μπορείς να γίνεις επίσης πολύ ικανός στο να εκφράζεις. Και εφράδια έχεις να εκφράζεις τη σκέψη σου. Γιατί μπορεί να γίνεις και επιστήμονας, έτσι. Και φυσικά η επιστήμη, λέω τώρα, ένας γιατρός, ένας λέκτορ ή οτιδήποτε, πρέπει να έχει και πολύ καλό λέγιο, και όχι μόνο λέγιν, αλλά να έχει και την επικοινωνία, το χάρισμα της επικοινωνίας. Βεβαίως, εδώ έχει βγει. Λοιπόν, μπορεί να γίνεις προφητικός, μπορεί να γίνεις φιλοσοφικός, ένας δυνατός αριθμός, δικαιοσύνη, η ηθική αμοιβή. Εδώ τώρα είναι το 6 πεντάκτηνο και σου λέει ότι ο καθένας θα πάρει αυτό που του αξίζει, σου αρέσουν οι ισορροπίες, έχεις και εσύ αρκετή δύναμη και σου αρέσει να βοηθάς και τους άλλους ανθρώπους. Πολύ καλό. Εντάξει. Οκ, και αυτό. Και πάμε και στον τελευταίο μας αριθμό, ρε παιδιά, στον αριθμό 31. Λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος είναι αυτός που έχει γεννηθεί να οργανώνει. Είσαι μαχητής, παλεύεις, όμως οργανώνεις πολλά πράγματα. Οι ικανότητές σου στην οργάνωση είναι αξιοσημείωτες και πραγματικά έχεις και πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας. Μπορεί επίσης να σε κάνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και πολύ δημιουργικό. Αυτή η οργάνωση που έχεις μέσα σου μπορεί να σε κάνει και πάρα πολύ δημιουργικό και να σου δώσει ιδιαίτερες έτσι, ιδιαίτερες ενέργειες να ενισχύσει αν το πω έτσι την άβρα σου και να πετύχεις σε πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται μόνο να προσέξεις ότι πολλές φορές οι άνθρωποι σε θαυμάζουν για την πειθαρχία την οποία έχεις. Χρειάζεται όμως να αφήσεις και τους άλλους ανθρώπους καμιά φορά να σε βοηθάνε. Να και πάλι το 4 εδώ, είναι ο αυτοκράτορας. Βεβαίως έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση, μεγάλη δύναμη, τετράγωνο μυαλό. Καμιά φορά χρειάζεται να δεις και μια άλλη διάσταση. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό, αλλά και την ενέργεια και λίγο αν υπάρχει κάτι άλλο και λίγο το διαφορετικό, έτσι. Και να σε πάει και λίγο και κάπου αλλού, ρε παιδί μου, και λίγο πιο κάτω. Όμως, είναι ένας αριθμός ο οποίος πραγματικά μέσα από αυτή τη μέθοδο που έχει μπορεί να χτίσει αυτοκρατορία, επιχειρήσεις, πολλά πράγματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν. Πολύ ωραίες πληροφορίες. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ, πολύ σύντομα θα τα πούμε με κάτι καινούριο. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.